Στο κτίριο αυτό του πρώην Πίκπα, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης των Χανίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, παρακολουθούσαν μέχρι τον περασμένο Φεβρουάριο μαθήματα γονεϊκότητας έγκυες ασφαλισμένες. Είναι αυτό κτίριο που ανταποκρίνεται σε κάτι τέτοιο? Σίγουρα όχι. Δείτε το πώς είναι. Σίγουρα όχι. Η ανυπαρξία οποιασδήποτε στοιχειώδους παρέμβαση στο κτίριο είναι τέτοια που μέχρι πρότινος σύζυγοι των ασφαλισμένων εγγύων γυναικών που παρακολουθούσαν μαθήματα αναλάμβαναν οικειοθελώς εργασίες συντήρησης προκειμένου η δομή να παραμείνει ανοιχτή. Με τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα όμως, το πρώην Πίκπα κρίθηκε ακατάλληλο για χρήση. Τώρα το κλείσανε. Τώρα το κλείσανε. Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα. Κάγκελα σκουριασμένα και κατεστραμμένα, χορταριασμένες αυλές, τσιμεντένια στέγαστρα που μοιάζουν έτοιμα να καταρρεύσουν, συνθέτουν την εικόνα ενός κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Χανίων, παρέχοντας υπηρεσίες σε γυναίκες που προετοιμάζονταν για τη μητρότητα. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχει γίνει κάτι, όπως όλα τα κτίρια, όχι μόνο σε αυτό, και στο πρώην Νίκα. Ας κινηθεί κάποιος. Θα έπρεπε να επισκευαστούν, γιατί είναι πολύ κρίμα να χάνονται. Το κτίριο ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο Χανίων που στεγαζόταν σε αυτό υπάγεται στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία έχει ζητήσει την αποκατάστασή του. Δεν το βλέπω. Το βλέπω έτσι χάλια, τελείως. Κάτι πρέπει να γίνει. Έτσι, μην τα παίρνουμε με τα λεφτά και να μην κάνουμε τίποτα. Το θυμάμαι όταν ήταν τα παιδιά μου μωρά. Δηλαδή είναι 40 και βάλε χρόνια. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και τότε τι υπηρεσίες παρήχε? Θυμάμαι ότι μέχρι και εμβόλια κάναμε στα παιδιά. Το ξύλινο σπιτάκι μετράει πάνω από 80 χρόνια ζωής, καθώς αποτελεί δωρεά Καναδών στο ελληνικό κράτος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για την ανακούφιση του πληθυσμού. Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης λειτουργούσε εκεί ως πολυκλινική για πάρα πολλά χρόνια μέχρι την κατάργησή του και την υπαγωγή του στην ΥΠΕ Κρήτης.